καρφιά στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκτόξευσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε, Γαβρίλης Σακελαρίδης. Όπως είπε, από τη θέση πια του επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης για την κατάσταση του προσφυγικού στη χώρα. Φίλοι απειρά για τη διαχείριση του προσφυγικού από τον πρώην Υπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γαβρίλ Σακελαρίδη. Μιλώντας στο newpost.gr με την ιδιότητα του επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Σακελαρίδης άσκησε σκληρή κριτική για τη σημερινή κατάσταση στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Η προηγούμενη κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την σημερινή κατάσταση, οι οποίες δεν παραγράφονται ανεξάρτητα από την πολιτική που θα ακολουθήσει η σημερινή κυβέρνηση. Ποιες είναι οι δικές μας οι ευθύνες, τι ναι. έχουμε κάνει έχετε με το προσφυγικό. Τα έχετε κάνει καλά με το προσφυγικό. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Ναι. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα στη διαχείριση του προσφυγικού. Μάλιστα. Το προσφυγικό μεταναστευτικό έχει τη σφραγίδα της κακής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο Γαβρίλ Σακελαρίδης περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, κάνοντας λόγο για τόπους φυλακής, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε ανήσυχος για τους χειρισμούς της σημερινής κυβέρνησης. Η σημερινή κυβέρνηση, σε επίπεδο πολιτικής και ρητορικής, δημιουργεί έντονη ανησυχία για τις προθέσεις της. Απαντώντας σε όσους του άσκησαν κριτική για τις δηλώσεις του, ο Γαβρίλ Σακελαρίδης με ανάρτησή του στο Facebook ξεκαθάρισε ότι δεν στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ούτε προσεγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και διευκρίνησε πως δεν πρόκειται να εμπλακεί σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως το προσφυγικό.